Οι αγνές πρώτες ύλες εκτοξεύουν την ποιότητα των κριτικών προϊόντων και τα καθιστούν περιζήτητα. Η καινοτομία και η ασφάλεια στην παραγωγή των τροφίμων είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο μπορούν να κατακτήσουν όλες τις αγορές. Στοιχεία τα οποία ανέδειξε η επιστημονική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στον κήπο των αισθήσεων στις Μαλάδες Ηρακλείου. Και ο ουσιαστικός λόγος που είμαστε εδώ είναι για να συνδυάσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό: την κριτική μας διατροφή, την κριτική μας κουλτούρα με την καινοτομία και με την ασφάλεια των τροφίμων. Εννοείται πως δεν θα μπορούσε να λείπει ο ρόλος της εκπαίδευσης και ο ρόλος της καπαστάτης μέσα σε αυτό. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τις παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου και να καταγράψουμε τις ανάγκες τους, αλλά και να δείξουμε τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία και ειδικά τα μέλη μας, οι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι τροφίμων, στην επίλυση των προβλημάτων, στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και γενικά στην αύξηση προστιθέμενης αξίας των κριτικών προϊόντων. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας αναφέρθηκε ο Θεόδωρος Καλαθάκης, ιδρυτής της Καπαστάντης, η οποία εδώ και δεκαετίες παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της ανάδειξης της κριτικής διατροφής και των τοπικών προϊόντων. Το προσπαθούμε 50 χρόνια, σωστά είπατε, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να έρθει να γίνει μια κουλτούρα, συνείδηση και γνώση η φιλοσοφία της κριτικής διατροφής, όχι τα υλικά της κριτικής διατροφής, η φιλοσοφία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την αλυσίδα αξίας μέσα από την έρευνα, την καινοτομία, μέσα από την συνεχή εκπαίδευση, την τυποποίηση, την ασφάλεια των τροφίμων και να φτιάξουμε προϊόντα δυναμικά, ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων σε συνεργασία με τα βιοερευνητικά και την ΚΑΠΑ Στάντις. Ρόλο της τεχνολογίας στα θέματα της ποιότητας, της ασφάλειας και της ταυτότητας των προϊόντων της Κρήτης, τα οποία έχουν μέσα τους παράδοση. Η νίκη ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη δημόσια υγεία. Οι ειδικοί σύμβουλοι των επιχειρήσεων πρέπει να δίνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, οι βιομηχανικοί ενδιαφέροντες, να είναι ήδη έτοιμοι, δηλαδή να έχουν προβεί σε αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων. Είναι ο μονόδρομος, μπορούμε να πούμε, για να εξασφαλίσουμε μια πολύ καλή θέση στην αγορά για τα προϊόντα μας. Και το αξίζουν, διότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να προωθήσουμε και να αναδείξουμε.